Ο Σύλλογος Μαρίνος Αντίπας χαιρετίζει τη σημερινή εκδήλωση και καλωσορίζει όλους τους παρευρισκομένους και ιδιαιτέρως τους συμμετέχοντες στον αγώνα δρόμου. Συγχαίρουμε τους τερματίσαντες πρώτους για την επιτυχία τους και ακόμα περισσότερο τους τελευταίους για την προσπάθειά τους. Επειδή ο καθιερωμένος πλέον αγώνας γίνεται προς τιμήν του αγωνιστή πατριώτη μας Μαρίνου Αντίπα, νιώθουμε την υποχρέωση να αναφερθούμε συνοπτικά στην ιστορική του διαδρομή, τη δράση του και τους λόγους της δολοφονίας του. Γεννήθηκε το 1972 στα Φρεντινάτα, όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού, το οποίο καταστράφηκε με τους σεισμούς του 1953. Βρισκόταν στη θέση του σημερινού υποκατασκευή πολιτιστικού κέντρου Μαρίνος Αντίπας. Τη γυμνασιακή του μόρφωση πήρε στο Αργοστόλι, όπου εμοιήθηκε στις πρωτοσοσιαλιστικές ιδέες της εποχής. Απότοκο του απελευθερωτικού αγώνα των ριζοσπαστών για την ένωση με τη μητέρα πατρίδα, αλλά και από τον επηρεασμό των μηνυμάτων της Γαλλικής Επανάστασης. Αργότερα ως φοιτητή στη νομική, ενεργοποιείται στον Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Σταύρου Καλέρι. Το ανήσυχο πνεύμα του, η φλόγα της ψυχής του, το πάθος του για την πατρίδα και με όπλο του τη ρητορική δυνότητα, αλλά και το απαράμιλο θάρρος του, αψηφώντας τον κίνδυνο, το 1897 βρίσκεται εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο της Κρήτης, όπου και τραυματίζεται. Η φωτιά και το μπαρούτι στο πεδίο των μαχών, σε συνδυασμό με τα τραγικά λάθη των αναυτόρων και των υφισταμένων τους πολιτικών, ατσάλωσαν την πίστη του για εντονότερο αγώνα για μια πατρίδα ελεύθερη, περήφανη και κοινωνικά δίκαιη. Επιστρέφοντας στην Αθήνα και μετά από την ανάρρωσή του, αρχίζει να διοργανώνει ομιλίες, συγκεντρώσεις και συλλαγητήρια, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί με αιτήματα εργασιακά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών. Η ανταπόκριση του δεινοπαθούντος, αλλά και ταπεινωμένου από την ήττα της Κρήτης λαού, υπήρξε τόσο απρόσμενη που θορύβησε το πολιτικό και αυλικό κατεστημένο. Οι διώξεις πλέον εναντίον του λαοφιλούς αγωνιστού είναι γεγονός. Το σύστημα δεν ανέχεται ο λαός να σηκώνει κεφάλι. Η Βασιλική Αυγή δεν μπορεί να δεχτεί κριτική, έστω και για τα εγκληματικά της λάθη, στον πόλεμο. Εξάλλου, για εξύβριση του θρόνου, ο Μαρίνος Αντίπας θα βρεθεί στις φυλακές της Αίγινας για ένα χρόνο σε απομόνωση και με την επιβολή της ανάλλου διέτης. Από το 1900 έως το 1905 ο Αντίπας δραστηριοποιείται στην Κεφαλονιά. Εκδίδει και αρθρογραφεί την εφημερίδα Ανάσταση. Ιδρύει το Λαϊκό Αναγνωστήριο Ισότης. Μεταλαμπαδεύει στον εργάτη, τον αγρότη, τον επαγγελματία τις αξίες του ιδιότυπου σοσιαλισμού του. Πολιτεύεται, ιδρύει κόμμα, το ονομάζει κοινωνικό ριζοσπαστικό. Νέες διώξεις τον περιμένουν. Η εξουσία των τόπιων αριστοκρατών με τις δυνάμεις καταστολής του πολιτικού συστήματος τον χαρακτηρίζουν επικίνδυνο για την δημόσια τάξη. Γιατί με τις επαναστατικές του ιδέες ξεσηκώνει το λαό, δικαιολογώντας έτσι και τις διώξεις εναντίον του. Ο επόμενος σταθμός για ξεκίνημα νέων αγώνων είναι η Ρουμανία. Η συνάντησή του με το θείο του Σκιαδαρέση, γεωπόνο και επιχειρηματία. Ο Σκιαδαρέσης ανταποκρίνεται στην πρόταση του Αντίπα για αγορά τσιχνικού στη Λάρισα και ομονοεί για τις ιδέες του και την αγροτική του μεταρρύθμιση. Πράγμα που ονειρεύεται ο ανιψιός του. Έτσι ο Αντίπας θα βρεθεί τον Ιούνιο του 1906 εν λευκό διαχειριστή στα χτήματα του θείου του Σκιαδαρέση. Η παραμονή του στη Λάρισα ήταν η πλέον σημαντική στην ολιγόχρονη ζωή του. Διαχειριστής και επιστάτης έκανε τα λόγια του πράξη. Στο τσιφλίκι του Σκιαδαρέση νέες συνθήκες εργασίας επικρατούν. Οι καταπιεσμένοι κολλήγοι από το 25% δικαιώματος στην καταραγωγή έχουν τώρα πλέον το 75%. Έχουν τη μείωση ωρών εργασίας, ελευθερία επιλογής χωρίς άδεια των αφεντικών στο γάμο και τη ζωή, πρόσβαση των παιδιών τους στη μόρφωση, δημιουργία κοινού ταμείου για την ιατρική φροντίδα των εργατών της γης. Το ξύπνημα των κολλήγων και στα άλλα τσιφλίκια της Θεσσαλίας ανησύχησε σφόδρα τους μεγαλοτσιφλικάδες, πολλοί από τους οποίους ήταν και βουλευτές, όπως ο
Συμπτωματικός ήταν γερμανικής καταγωγής, τον οποίο ο αντίπας χασούγησε στο Σύνταγμα ζητώντας του το λόγο γιατί τον υβρίζει και τον κατηγορεί δημοσίως για την πολιτική του στο τσεφίκι του θείου του. Όργανο του Λίμαν στις νέες διώξεις του αντίπα ήταν ονομάζει Λάρισας Νιώτης. Οι μεγαλοσυμπτικάδες έχοντας συμμάχους στην πολιτική και δικαστική εξουσία οργανώνουν τη φυσική εξόντωση του αντίπα. Πεπισμένοι ότι είναι ο μόνος τρόπος απαλλαγής από αυτόν και ασυγχρόνως διασφάλισης των συμφερόντων τους. Έτσι οπλίζεται το δολοφονικό χέρι του επιστάτη Κυριακού για το βράδυ της 8ης Μαρτίου 1907 πισόπλατα εκτελεί δια πυροβολισμού τον αντίπα στον πυργετό της Λάρισας. Οι κολλήγοι που τον λάτρεψαν τον έκλωψαν και τον έθαψαν με τιμές στο λασποχώρι εκτελώντας την επιθυμία του. Συνεχίζοντας παράλληλα τον αγώνα που τους εδίδαξε ο αντίπας με αποκορύφωμα την εξέγερση στο Κιλελέρ το 2010. Παρόμοιες εκδηλώσεις τιμής και πένθους έγιναν και στο Αργοστόλι. Ο αντίπας, αν και γνώριζε το δραματικό του τέλος, ενημερωμένος ακόμα και από το θείο του για τα σχέδια των αντιπάλων του, δεν πτωήθηκε μπροστά στο θάνατο. Δεν λιγοψύχησε, δεν πρόδωσε τον αγώνα για τα μεγάλα του πιστεύου, την ελευθερία, την ισότητα για την αδερφότητα, αλλά και για την υπέρτατη κατά των ίδιων εξουσία την εργατική τάξη. Ανθρωπιστής, ιδεολόγος, αντικαθεστωτικός, αναρχικός για την εποχή του, ουτοπιστής, οραματιστής, σοσιαλιστής, όνομα και πράγμα όπως συνήθιζε να αυτοαποκαλείται, όταν έπιασε στα χέρια του την κουτάλα, έστω για την ιδιωτική, για να τα οικονομήσει, δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του, ενώ είχε όλη τη δυνατότητα. Αυτό ας το θυμούνται οι παλαιότεροι και ας το μαθαίνουν οι νεότεροι. Και ιδιαιτέρως αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά. Ευχαριστώ.